Διότι είχατε συνυπογράψει 23. Ζωηρό ενδιαφέρον. 20 ερωτήσει κατά. Να βεβαίω. Ναι, αλλά καταλάβει και ο κόσμο γιατί πράγμα να, λέμε. Α, είχε γράψει η Αυγή. Καμία. Εγώ δεν θέλω να το κρύψω, σα λέω. Δεν έχω κάνει να ντρέπομαι. Είχε γράψει η Αυγή ότι είχατε συνυπογράψει ερωτήσει για εξοπλιστικά. Όχι, είχα συνυπογράψει. Είχα υπογράψει εγώ με τον κύριο Πλεύρη. Πολλέ. Είχατε υπογράψει μαζί λοιπόν με τον κύριο Πλεύρη. Πώ είχε γράψει του Καρατζαφέρη ερωτήσει. Όχι του κόμματο Καρατζαφέρη. Όχι, δεν ήταν του κόμματο Καρατζαφέρη. Τι ήταν, του λαό ήταν. Του λαό ήταν. Ο Καρατζαφέρη ήταν. Λοιπόν, πάμε. Παίρνω στο αρχικό για να πάω στο ειδικό. Παρότι δεν είναι θέμα να παίρνει προσωπική τώρα αυτό, γιατί έχουμε θέμα. Εγώ θα μείνω στα πολιτικά. Δεν έχω καμία αντίρρηση, είσαι το θεωρώ και επιβεβλημένο, και η Αυγή και οποιοδήποτε θέλει να μου ασκεί τον οποιονδήποτε δημόσιο έλεγχο. Έτσι λέω δημοκρατία και δεν έχω καμία αντίρρηση αυτό. Αρκεί να γίνεται καλόπιστα και χωρί λάσπη. Λοιπόν. Λέει ο κύριος Φίλης τα εξοπλιστικά. Μα τα εξοπλιστικά είναι αμαρτωλή ιστορία, όχι στην Ελλάδα. Παγκοσμίως. Θέλω να σου πω τι γίνεται στη Γαλλία και πόσες δίκες γίνονται στη Γαλλία για τα εξοπλιστικά. Σωστό αυτό που λέτε. Τι γίνεται στην Αμερική. Και αυτό δίνει άλλο θυγαδό. Θέλω να πω από ότι καλώς κακώς, εκεί που διακινείται πάρα πολύ χρήμα και υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα, εκεί εμφυλοχωρούν και διάφοροι μισθοδόροι. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Αλλά οι υπουργοί πρέπει να είναι κιόλας. Όχι βέβαια. Σας είπα πάνω πιάνουμε την φυλακή. Δεν το νομιμοποιώ. Λέω όμως μην πούμε η Ελλάδα τα κάτω τρομερό και το καινούργιο. Το εξηγείτε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Δεύτερον. Το ότι υπάρχει διαφθορά στα εξοπλιστικά δεν σημαίνει ότι πρέπει η εθνική άμυνα της χώρας να είναι ανυπεράσπιστη και δεν πρέπει να κάνουμε εξοπλισμούς. Προφανώς πρέπει να κάνουμε τους εξοπλισμούς μας αυτούς που χρειαζόμαστε και στην τιμή που πρέπει. Αλλά δεν φτάσουμε στο άλλο άκρο επειδή κάποιος πήρε μίζα να αφήσουμε τα μοιράζ χωρίς ραντάρ ή να αφήσουμε τα υποβρύχια χωρίς τορπίλες. Που λέτε εσείς, γιατί αν φτάσουμε εκεί, για να πιάσουμε τους μυζαδόρους, θα αφήσουμε τα σύνορα αφύλακτα. Αυτό σας λέω. Καλά, εντάξει. Τώρα σε ενώ τώρα τα σύνορα θερμοπύλες που πεινάει ο κόσμος, που διαλύθηκε η κοινωνία. Σε άλλο τώρα, πέταξε όχι, πάλι στην εξέδρα. Όχι, αυτό είναι. Για τα σύνορα σου η ιστορία της μίζας και των υπερεξοπλισμών αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της σημερινής οικονομικής χρεοκοπίας της χώρας. Προσέξτε όμως κάτι. Διαγωνούμε εντάξει, κράτα, όσο είμαστε παλιοί και εγώ και εσύ και όλοι μας εδώ. Κράτα μικρό καλάθι, διότι έρχεστε στην εξουσία και έστρα από κάνα χρόνο ίσως... Θα μας ελέγξετε. Θα μας ελέγξετε. Μπράβο. Δεν είμαστε πρόσεχε, άγγελοι. Λοιπόν, δεν είμαστε άγγελοι. Βάζω το χέρι στη φωτιά αυτού που ξέρω. Αφού μιλάμε για μια πολιτική προοπτική. Και για μια πολιτική προοπτική της αριστεράς. Γι' αυτό βάζω το χέρι στη φωτιά. Αφού μιλάμε τώρα πολιτικά. Αν λοιπόν, γίνουμε κι εμείς όμοι τους, άλλη κουβέντα. Αφού μιλάμε πολιτικά. Όλοι, κάποιοι. Έλα. Εδώ αφού δεν είναι κάποιοι, είναι το πολιτικά. Σύστημα εδώ. Δεν είναι κάποιοι, είναι το σύστημα. Αφού είναι ο παραλίγο πρωθυπουργό, λοιπόν. Είναι υπουργή. Μα δεν μπορώ να. Έμα, πώς θα γίνει τώρα, πρώτη φορά εάν, που να εάν το ενδιαφέρον του κυρίου Φίλη είναι η ζημιά που έχει πάθει η εθνική μας οικονομία από τις μίζες στα εξοπλιστικά, εγώ θα το αντιλέξω το εξής. Κάνει λάθος. Το μεγαλύτερη απώλεια χρημάτων του ελληνικού λαού δεν είναι στους εξοπλισμούς. Είναι στα φάρμακα. Ναι, αλλά στα φάρμακα. Το ξέρω πολύ καλά για τα φάρμακα. Αλλά στα φάρμακα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι αυτό να μου αφήνει εμένα το πόδι. Ξαναλέω. Το μήνυμα είναι κάθαρση. Νέα πολιτική αφετηρία για τη χώρα σημαίνει δικαιοσύνη. Διάλειμμα θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε να απαντήσετε γιατί. Και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και οι απαταιώνες στη φυλακή. Οι απαταιώνες στη φυλακή. Όχι κουκούλεμα υποθέσεων. Όχι συμφωνούμε. Το θέμα του Καρατζαφέρη βγήκε από το εξωτερικό, δεν βγήκε από εδώ. Από διεθνή έρευνα. Πέστε μου εδώ στην Ελλάδα. Ποιο θέμα βγήκε από ελληνική έρευνα. Το πιάσανε οι εισαγγελείς διαφθοράς, ναι, από... θεσμό που εμείς θεσμοθετήσαμε. Αλλά από στοιχεία που ήταν από το πιάσανε με τους νόμους που εμείς ψηφίσαμε σας, το 2010 και το 2011. Το εξωτερικό ήρθε τα τελευταία. Και η Ζήμερ πώς ήρθε από το εξωτερικό και κουκουλώθηκε κι αυτή. Να σου πω. Όχι, ίδια θέματα. Πάντως το πιάσανε με τη γύρα στην πλάτη. Προφανώς. Τι μου το λες με ύφος, λες να το καταλάβεις. Όχι, δε, όχι, εννοώ ότι εν πάση περιπτώσει, επειδή είχες και μία σχέση και πολιτική και προσωπική και τα λοιπά. Ήτανε... Είχα μία σχέση, βεβαίως και είχα. Και προφανώς. Όταν έχουμε μία σχέση δυο μας τώρα, ναι. Εγώ ξέρω εσύ έχεις offshore. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν είπα εγώ ότι ήξερες δηλαδή, και καλύτερα. Δηλαδή, offshore γράφεις το μέτωπο και όχι, το γιάσεις offshore. Όχι, όχι. Πάντως, όταν είσαι κορόιδος, όμως το λέω. Εσύ να κάνεις 23 ερωτήσεις με ζωηρό ενδιαφέρον για τα εξοπλιστικά. Και να παρεμβαίνεις μάλιστα. Να απαντήσετε όμως γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Μάλιστα διαρκούντος του διαγωνισμού σε έναν διαγωνισμό. Διαρκούντος του διαγωνισμού. Και λες είναι καλό ή κακό να πάρω από εκεί από τα ερωτήσεις.
και να παίρνει τα λεφτά ο Καρατζαφέρης. Πρέπει να κορόιδο να μιλήσω λίγο. Είσαι κορόιδο, συγγνώμη. Πρέπει να μιλήσω όμω. Ναι. Ακούστε, σου λέει ότι είσαι κορόιδο, λέει. Εσύ ασκεί τον έλεγχο και να παίρνει τα λεφτά. Ο Γεωργιάδης νομίζω ότι τον χαρακτηρισμό κορόιδο σε αυτή την περίπτωση θα τον αποδεχόταν με μεγάλη. Μα δεν έχει γίνει αυτό που λέτε. Ο κ. Καρατζαφέρης κατηγορείται ότι πήρε μίζα για την αγορά των Super Puma το 2000. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Λέω γιατί κατηγορείται. Πού να ξέρω εγώ για τα άλλα. Αυτά ξέρουμε. Αν ξέρετε κάτι άλλο, θα το πείτε. Μάθαμε για ένα 600. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω λίγο. Αυτά τα έδωσε υποτίθεται μια εταιρεία, η Kestrel, στον κ. Καρατζαφέρη. Το 2009, εγώ με τον κύριο Πλεύρη κάνω μια ερώτηση που λέω. Μα ελέγξατε αυτή τη σύμβαση που είναι ετεροβερός υπέρ της εταιρείας και κατά του δημοσίου. Εμείς ρωτάμε το ακριβώς ανάποδο. Τι σας είπε ο αρχηγός σας τότε. Γι' αυτό δεν μου είπε τίποτα. Τι σας είπε ο αρχηγός σας. Δεν μου είπε τίποτα. Μήπως για ξεκάρφωμα. Αυτό μπορώ να το καταθέσω και στον εισαγγελέα. Σας άφησα την ερώτηση. Δεν μου είπε τίποτα. Μα έχει πάρει λεφτά. Αυτό βλέπει από την υπόθεση. Δεν μου είπε ούτε να την κάνω ούτε να μην την κάνω. Την κάνω μόνο. Λέει διπλά κοροϊδο. Διπλά κοροϊδο. Αυτό μου λες τώρα. Εντάξει τώρα. Ακούστε το τι έμεινε να βγει. Σας στέλνουμε το εξώδικο. Για να δημοσιεύσετε την ερώτηση. Για ποιο λόγο. Τη δημοσιεύσετε. Γιατί όταν. Βεβαίω την δημοσιεύσετε. Γιατί όταν. Όχι την πρώτη μέρα. Γιατί βάζατε τίτλο. Σούπερ πούμε ερώτηση ο Άδωνης, ο Πλεύρης και ο Βορύς που δεν έχει καμία σχέση. Προσέξτε. Χωρίς να βάλετε ερώτηση από κάτω. Που η ερώτησή μας είναι. Ελέγξτε την εταιρεία και τη σύμβαση. Λέμε ακριβώς ανάποδο. Ενώπιον του ελληνικού λαού. Παραδέξτε ότι είσαι διπλά κοροϊδό. Κάνει και ερώτηση τώρα για την υπόθεση. Δυνατόν. Την ερώτηση που έχει πάρει λεφτά ο Καρατζαφέρης. Μα άμα είχα να ασχοληθεί σοβαρά με την ερώτηση, θα πιάσει τον Καρατζαφέρη τότε σου. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Άλλο του Καρατζαφέρη ήσουν, αυτό μου λες. Μα δεν με έβαλε ο Καρατζαφέρη. Μα εσύ λέω πώς συμπεριφέρεσαι. Πώς αισθάνεσαι τώρα. Μη αλφα, λάμδα, αλφα, κάπα, έτσι αισθάνεσαι σήμερα. Για μια ερώτηση που τώρα σου λέει. Για μια ερώτηση που κάνει. Μα τι πήρε λεφτά από την ερώτηση σου. Όχι, πριν τα λεφτά τα είχε πάρει 9 χρόνια πριν. Αυτό λέω. Και εσύ κάνει ερώτηση για το θέμα αυτό. Πώς αισθάνεσαι τώρα, τώρα πώς αισθάνεσαι. Κύριε φίλε μου. Τώρα πώς αισθάνεσαι. Δεν θα σου πει, αισθάνομαι. Μια αλφαλάμδα. Τα έξυπνα πουλιά από τη μύτη πιάνονται. Αυτό λέει τώρα. Όταν λες στην τηλεόραση ότι εγώ έκανα ερωτήσεις και ο Καρατζαφέρης έπαιρνε τα λεφτά, συνδέεις δύο. Για το ίδιο θέμα. Για το ίδιο θέμα. Μα η ερώτησή μου είναι, ψάξτε να δείτε ποιος πήρε λεφτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.